βγάζει όλο έτσι, λέει. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Κάφτε εδώ να τα τσεκάρω τα νεύρα σου. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε για σήμερα στην παρέα μας. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, 5 χρόνια είναι, 6 χρόνια είναι, δεν πρέπει να είναι παραπάνω. Όπου έκανα μια συμμετοχή σε ένα πολύ ωραίο σύριαλ, τα υπέροχα πλάσματα, και μέσα σε όλο αυτό το πολύ ωραίο κλίμα κτλ. Υπήρχε μια μικρή παραφωνία. Ένα λόκοτο κορίτσι, ένα κορίτσι το οποίο γνώρισα τότε και με το οποίο έμελε μετά στη συνέχεια να κάνουμε παρέα. Μην με ρωτήσετε γιατί. Το κορίτσι αυτό είναι η Μαρία Κωνσταντάκη, που τη βλέπετε αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, Μαρία, από τα υπέροχα? Συγγνώμη, δεν έπεσα κοντά. Είπα 5-6. Έφτασα και στο 6. Το 7 όμως. Ναι, ήταν απλά ένας χρόνος παραπάνω. Δεν είπα ότι ήταν πριν 2 χρόνια. Κάποια 8. Πω. 7 χρόνια έχουν περάσει, Ρεσέφτα. Ήταν το 2007. Καλοκαίρι του 2007. Όλη η σεζόν η προηγούμενη. Ή ξεκινήσατε το 7, αλλά έφτασε μέχρι 8. Α, ναι, άρα προβλήθηκε. Εσύ μπορεί να παίξεις και 8. Εγώ έπαιξα στο πρώτο επεισόδιο και μετά έπαιξα στα 3 τελευταία. Α, οπότε έπαιξες 7-8. Οπότε είσαι 7-6 χρόνια. Μέσα είσαι. Άρα είμαι κοντά στα 6, εντάξει. Αλλά το πάει έτσι κι αλλιώς στο περίπου κι εγώ. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η υποκριτική καριέρα, έτσι. Ναι, ναι, η οποία ξεκίνησε και σταμάτησε για πάντα. Έκλεισαν όλες οι πόρτες. Τα έχεις πάει καλά στο πρώτο επεισόδιο. Τα 3 τελευταία ήταν που σε κάλεσαν. Όχι, γιατί αν δεν τα είχα πάει καλά στο πρώτο, δεν θα παίζα μετά στα άλλα 3. Ναι, αλλά έχεις προτάσεις. Αυτό σου λέω. Τα έχεις πάει τόσο καλά στο πρώτο, αλλά μετά τα 3 ήταν. Καλά. Εκεί σταμάτησε η καριέρα. Συγγνώμη, κάτι στα 3 τελευταία. Για το καλό, ρε παιδί μου. Ότι την ανέβω, ας με νούμερα. Αντιθέτως, εγώ άλλαξα για τα 3 τελευταία. Δεν ξέρω, με έφαγε το κύκλωμα. Λοιπόν, πάμε να. Αυτό το κύκλωμα που τους τρώει όλους. Πάμε σε κανένα 2 χρόνια θα φάει και εμένα, κάτσε τώρα να δεις. Πάμε να πάρουμε μια πολύ γρήγορη ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Για πρώτη φορά η Μαρία έρχεται εδώ πέρα στο Key at Night. Εντάξει, ζω για το εξομολογητήριο. Βασικά θα προσπαθήσω να σας βγάλω την παράνοια που έχει αυτό το κορίτσι προς τα έξω, αν δεν την έχετε καταλάβει. Επιστρέφουμε. Μάλιστα, είμαστε και πάλι εδώ, επιστρέψαμε. Μαρία Κωνσταντάκη, παρακαλώ πολύ, στην παρέα μας. Αυτό το αλόκοτο κορίτσι, όπως έλεγα προηγουμένως. Αλόκοτο. Είσαι ξεχωριστό κορίτσι, ρε παιδί μου, σε κάτι το διαφορετικό. Δεν ακούγεται πάντα καλά αυτό το αλόκοτο, αλλά έτσι όπως το λες εσύ με χαμόγελο, ακούγεται και λίγο καλό, εντάξει. Ρε παιδί μου, όπως λέω, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια κορίτσια στο Voice που λέω είσαι σαν ξωτικό. Αυτό αντίστοιχα μπορεί να το πει περίεργα, αλλά εγώ το λέω για καλό το ξωτικό. Το λέω γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Να πει όμορφη, να πει ότι είσαι γλυκιά. Όχι, όχι, δεν ξωτικό. Έχει να κάνει με την ομορφιά. Καμία σχέση δεν έχει να κάνει με την ομορφιά. Έχει να κάνει με το ότι είσαι διαφορετικό. Ότι είσαι διαφορετική. Έχουμε φάει ψωμί και αλάτι, Θέμη, οπότε τα δικαιολογώ όλα. Σου έχω πει πολλά, Και εσένα το στοματάκι σου όμω. Έχει δει και πολλά εσύ. Μαρία, πες μου λέει μερικά πράγματα για σένα να καταλάβω κι εγώ, αλλά κυρίως τηλεθεατές. Πώς ξεκίνησες? Εγώ σε γνώρισα στα υπέροχα πλάσματα. Είχες κάνει πράγματα πριν? Είχα κάνει, τηλεοπτικά είχα κάνει Θανάσιμες Πεθερές. Α, Πεθερές που είναι τα φαταγκές, ναι. Με τη Μάρθα Καραγιάννη. Πιο πριν είχα κάνει και κάτι διαφημίσεις. Τηλεοπτικά δεν είχα κάνει τίποτα. Δηλαδή είχα κάνει κάτι γκέστ, ας πούμε, με κάτι σύριαλ το οποίο δεν παίχτηκαν ποτέ. Τι λες και λίγο γκαντέμο, την Κωνσταντάκη, με αυτή τη λογική. Αν ήταν υπερπαραγωγές και δεν παιχτήκαν, είσαι γκαντέμο. Αν ήταν όμως low budget, ok. Ναι, όχι, όχι, δεν ήταν. Ήταν κανονικά και σε μεγάλα κανάλια. Απλά τώρα δεν φταίω εγώ τώρα, δεν είμαι εγώ γκαντέμο. Αν έπαιζε σε ένα επεισόδιο, οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές. Ο πρωταγωνιστής, είστε και η πρωταγωνίστρια. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές? Δεν μπορώ να σου πω. Τέλος πάντων, είχα τελειώσει τη σχολή το 98. Οπότε ήμουν περισσότερο στο θέατρο. Δηλαδή, είχα πάει 1,5 χρόνο στο Διπλωθέα Αγρινίου, 1 χρόνο στη Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Uh-huh. Μετά κατέβηκα κάτω, μπήκα στο ραδιόφωνο και μετά έσκασε με τη τηλεόραση. Ωραία, περίμενε. Ξεκίνησες δηλαδή πώς, όταν ήσουν μικρή, έλεγες εγώ θέλω να ασχοληθώ με την υποκριτική. Όταν τελειώσα σχολείο, ήμουν μικρή, δηλαδή. Ήμουν ερωτευμένη με το Rob Lowe. Ναι. Γιατί τον είχα δει σε εκείνη την ταινία, το Youngblood που φορούσε το σπασουάρ και ήταν ημίγυμνος και λέω αυτό τον άντρα θα τον παντρευτώ εγώ. Αλλά τώρα πώς θα τον παντρευτώ αφού αυτός ήταν στην Αμερική και εγώ στην Ελλάδα? Μήπως να γίνω πρώτα μοντέλο και μετά ηθοποιός? Αλλά μετά έπαθα σχολείο και δεν μπορούσα να γίνω μοντέλο. Οπότε λέω θα γίνω ηθοποιός. Δεν μπορούσα να σε βάλουν σε μια σιδεριά έτσι, να σε τιμωρήσουν και λίγο έτσι κάπως και να είσαι έτσι τσίτα κτλ. Εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό σε σένα. Τι σχέση έχει αυτό με το Rob Lowe? Για το μοντέλο δεν είπες τώρα. Α, για το μοντέλο. Καλά, ναι, τώρα. Με και... το Rob Lowe τι θα απαντήσω στην παράνοιά σου? Άσε μας, Χριστιανή. Όχι, μου σου λέω 13 χρόνια πώς ξεκίνησε. Συγγνώμη, ο Rob Lowe δεν είναι πόρνος. Κακώς το πω τώρα αυτό. Δεν τον είχαν πιάσει για διάφορα κτλ. Μετά, δεν τα είχα δει εγώ όμως αυτά τότε. Είναι sex addict το Rob Lowe. Ναι. Και είναι με μικρούλες κιόλας. Με μικρούλες. Όχι ανήλικες. Όχι. Με ανήλικες ήταν. Νομίζω πως όχι, ναι. Παιδιά. Είχε πάρει νομίζω μέρος σε κάτι σεξουαλικά. Τέτοια, εντάξει, αλλά... μετά τον ξεπέρασα. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν έχω παρακολουθήσει και όλη την πορεία. Πάντως το κίνητο ήταν για να παντρευτώ το Rob Lowe. Έτσι αποφάσισα ότι θα γίνω ηθοποιός. Μάλιστα. Και μετά ήθελες πρώτα μοντέλο, μετά ηθοποιός. Δεν μπόρεσες μοντέλο.
Κατέληξες ηθοποιός και είπες λοιπόν ότι μετά το σχολείο θα πάω σε μια υποκριτική σχολή. Ναι. Μετά πέδωσα σε δραματική σχολή στο Εθνικό Θέατρο και φάγα χιλόπιτα. Μετά πήγα στον νηπιαγωγόν ούτως ή άλλως με το που τελείωσα το σχολείο και ήμουν στη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου. Νηπιαγωγόν. Ήθελα να σχολιάσω τα παιδάκια. Είμαι πάρα πολύ καλή με τα παιδάκια, θέλω να σου πω. Από πού, ποιες μέρες. Δευτέρες και Τετάρτες. Καταρχάς, τους συμπεριφέρομαι με γλυκύτητα και όσα να είναι όριμοι άνθρωποι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, συνεννοούμε πολύ καλά. Τα πω πάρα πολύ καλά με τα παιδιά. Με εκνευρίζεις. Έχεις ανήψια, έχεις τέτοια κτλ. Και... 2,5 χρονών. Εντάξει, οπότε τότε το πιστεύω. Και εγώ και βαφτιστήρι. Και βαφτιστήρι. Από αυτό το πιστεύεις. Δεν το έκανα εγώ. Η αδερφή μου το έκανε. Τι πιστεύεις. Το πιστεύω γιατί είσαι προφανώς καλή θεία. Θα περνάς πολύ χρόνο μαζί τους ή οτιδήποτε. Καλά. Τέλος πάντων, γενικά είμαι καλή με τα παιδιά. Μ' αρέσουν. Δηλαδή, μ' αρέσουν. Δεν θα μπορούσα να το κάνω για πάντα γιατί είχα τώρα το άλλο το μικρόβιο. Αλλά φαντάζομαι ότι. Και ήμουν στη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου και μετά μπήκα σε μια δραματική σχολή. Και μετά. Μετά τελείωσα παράλληλα. Την τελείωσα το Πανεπιστήμιο, το τελείωσα. Ναι. Και μετά. Αυτό. Δεν ξέρω να ασχολήθηκα ποτέ με αυτό. Όταν είπε στους γονείς ότι θέλω να γίνω στην οικογένεια σου, ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, ήταν θερμή, γιατί αυτό το επάγγελμα έχει πάντα ρε παιδί μου μια. Τύπου πόπο, ηθοποιός, δεν θα πεινάσεις, δεν θα κάνεις κτλ. Ήταν μια περίοδο πίκρας, γιατί πρώτα ξεκίνησα εκείνο το καλοκαίρι και τους λέω θα δουλέψω σερβιτόρα, που δεν είχα ιδέα από δίσκο, για να πάρω μηχανάκι. Αρχίζει το πρώτο σοκ. Παιδί μου, είσαι λόγο το με εμένα, τι είναι αυτά που μου λες. Ήθελα να πάρω μηχανάκι. Πού κολλάει αυτό τώρα, παιδί. Γιατί μετά στο καπάκι του είπα, θα πάω και στη δραματική σχολή και το βράδυ θα δουλεύω σε μπαρ για να πληρώσω τη δραματική σχολή. Οπότε αυτό προς τιμήν σου, εντάξει. Ναι, αλλά έπεσε όμως ο παπάς μου, ο οποίος είναι υπηρώτης, σκέφτηκε τώρα, η κόρη του. Πάει να γίνει σερβιτόρα σε οίκους ανοχής και πάει να γίνει ηθοποιός, δεν όχι ηθοποιός, θεατρίνα. Ακριβώς. Αυτό λέγανε πάντα. Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνεις ήταν όλα τα. Δηλαδή είχαν φρικάρει εκείνη, δηλαδή, την περίοδο καλοκαίρι με Σεπτέμβριο που μπήκα στη δραματική σχολή. Πού γεννήθηκες? Αθήνα. Α, Αθήνα. Ναι, αλλά οι δικοί μου είναι και δύο καταγωγοί έχουν από την Ήπειρο και γενικώς έχουμε σχέση πολύ. Αλλά Αθήνα όμως είσαστε όλοι, έτσι. Άρα στην ουσία. Θέλω να πω, θα ήταν λίγο πιο εύκολο αφού ήσουν Αθήνα από το να τους το έλεγες και να μένατε στην επαρχία. Άμα μέναμε στην επαρχία, δεν θα τους το έλεγα. Δεν ξέρεις, δεν θα μπορούσα να έχουν έλεγχο. Αλλά τώρα σκέψτε τον μπαμπάς μου, είναι υπηρώτης εργολάβος οικοδομών. Τι άλλο θέλεις, τι δεν καταλαβαίνεις. Τώρα όμως είναι περήφανος για το κορίτσι του, ή όχι. Τώρα λόγω τηλεόραση είναι περήφανος για το κορίτσι και του το χτυπάω κιόλας. Γιατί μέχρι να σκάσει τηλεόραση δεν είναι και τόσο περήφανος. Συγγνώμη, τώρα... ρε παιδί μου, όταν έρχεται και σε βλέπει στο θέατρο, δεν είναι χάπι. Βαριέται θανατερά. Φαντάζομαι τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχει έρθει να με δει. Βαριέται φρικτά. Η καλύτερη παράσταση που έχω παίξει για τον πατέρα μου ήταν όταν ήμουν στην δραματική σχολή που κάναμε θέατρο του δρόμου και ήμασταν σε ένα πάρκο και γούσταρε πάρα πολύ γιατί μπορούσε να καπνίζει. Μου κάνεις πλάκα. Συγγνώμη. Μου λέει αυτό είναι ωραίο έργο. Μέρη, πάφα που ο πατέρας μου έφευγε. Όταν δεν έπαιζα εγώ έφευγε, ξαναγύρναγε. Αυτό γούσταρε. Συγγνώμη, στο φετινό, στο ψηλή σταφιά δεν έχει έρθει. Ούτε καν το έχει προτείνει. Και δεν θέλω να τον καταπιέζω κι εγώ τον άνθρωπο. Καλά, είναι δυνατόν το κορίτσι του. Τίποτα, η μαμά σου. Η μαμά μου έχει έρθει. Εντάξει, πάλι. Η μαμά μου είναι. Πάλι καλά. Ναι. Λοιπόν. Πάλι καλά. Παίρνει από κάπου αγάπη από αυτήν την οικογένεια. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε, θα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά. Θα πιάσουμε τα θεατρικά σου και θα πιάσουμε και τα τηλεοπτικά σου. Γιατί μας έχεις βομβαρδίσει από πέρσι γενικότερα. Κάκι τα ραδιοφωνικά, 100%. Και τα ραδιοφωνικά έχουμε και το Μαντρέτο. Εντάξει, έχουμε φάσει τη μάπα γενικότερα. Λοιπόν, με την καλή έννοια πάντα. Ντου από παντού. Μαρία, πήγαμε. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ παρέα με αυτό το κορίτσι το οποίο σήμερα το μαθαίνουμε έτσι καλύτερα, το τρελό κορίτσι, το αλόκοτο. Το αλόκοτο, το αλόκοτο κορίτσι, τη Μαρία την Κωνσταντάκη. Λοιπόν, να πιάσουμε τα θεατρικά πρώτα. Ναι, ό,τι θες αγόρι μου. Λοιπόν, ψήλι κορίτσι μου. Ψήλι σταθιά, πήγα και το είδα πριν από λίγες μέρες στο θέατρο Αλίκη, στο οποίο εσύ στην ουσία παίζεις ένα τσουλί. Τι κάνεις δηλαδή ακριβώς? Τσουλί. Παίζω ένα τσουλί και μία επίσης ένα καθαρίστρια. Γιατί ναι. Θέλω να σου πω και η καθαρίστρια, η δεύτερη που παίζω, είναι τώρα πρώην τσατσά. Δεν είναι τσουλί αυτή η κυρία. Απλά έγινε πολύ μεγάλη. Δεν μας δείχνει ότι έχει κάνει κάτι περίεργο. Ναι, απλά αλλά δουλεύει και σε ένα περίεργο ξενοδοχείο που δουλεύει όλοι είναι σε ξενοδοχείο και τα λοιπά. Επειδή μπερδέψαμε τον κόσμο, να μας πεις ακριβώς τι παίζει με αυτό το έργο. Ναι, κοίτανε, αυτό το έργο διαδραματίζεται στο Παρίσι του 1907. Έχουμε λοιπόν την Belle Époque, έχουμε όλους λοιπόν αυτούς τους Γάλλους που είναι πολύ αριστοκράτες. Ναι. Αυτό λοιπόν που παρουσιάζει το έργο είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν μια παράλληλη κρυφή ζωή ταυτόχρονα, δηλαδή ενώ είναι όλα φαίνονται πολύ σανσόν και από πίσω γίνει ο βόθρος ο απόλυτος, πώς αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια τα σκάνδαλα, τα ερωτικά. Ναι, τα σκάνδαλα, τα ερωτικά που ο καθένας κοιμάται με ο ένας με τον άλλον και όλα αυτά με αφορμή μια παρεξήγηση.
Γιατί όλο ξεκινάει από μια παρεξήγηση. Ένα γράμμα το οποίο έχει. Από μια γυναίκα η οποία θεωρείται ότι την απατάει ο άντρας της, επειδή τώρα τελευταία δεν είναι και πολύ ένθερμος στο κρεβάτι, ο οποίος ο άνθρωπος, πρόσεξε το έργο, είναι σύγχρονο. Μιλάει για την οικονομική κρίση, γιατί σε λίγο θα ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος. Καταλαβαίνεις, ο τύπος είναι, έχει δουλειά. Οπότε δεν έχει πολλές ορέξεις και αυτή θεωρεί ότι την απατάει και στέλνει ένα γράμμα από μια υποτιθέμενη ερωμένη. Και από εκεί ξεκινάνε οι παρεξηγήσεις. Είναι όλη παρεξήγηση. Mm. Εσύ τα φοράς κανονικότατα στον σύντροφό σου, στον άντρα σου, τα φοράς με τον πάνω το βλάχο, αν δεν κάνω λάθος. Το φορώ με τον πάνω το βλάχο που είναι ο ανιψιός του αφεντικού μου, αλλά μετά τα φοράω και με έναν Ρώσο που τον βρίσκω τυχαία κάπου. Στο ξενοδοχείο. Που μπαινοβγαίνεις εκεί μέσα και τα λοιπά. Και... καλή καρδιά. Όλοι καλή χώρα, ναι. Λοιπόν, πήγατε εξαιρετικά από ό,τι ξέρω στο Αλίκη. Ναι, δεν γνωρίζω όμως αν θα πάτε την επόμενη σεζόν, ήταν για φέτος μόνο. Νομίζω ήταν μόνο για φέτος. Έχω την εντύπωση ότι γι' αυτό ακριβώς είχαμε πάρα πολλές παραστάσεις. Είχαμε διπλές και Σαββατοκύριακο και παίζουμε μέχρι 13 Απριλίου. Μέχρι δηλαδή τον Κυριακή των Βαΐων. Των Βαΐων. Mm-hmm. Ούτε δηλαδή μετά θα πάτε, ούτε προφανώς την επόμενη. Δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση. Δεν ακούστηκα πολύ σοβαρή, δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση. Εντάξει, το ξέρεις αν ήταν να πάτε πιο μετά. Θα είχα μια τέτοια ενημέρωση. Οπότε για του χρόνου συζητάς κάτι ή ακόμα ένα. Κοίτα να δεις. Συζητάω κάτι, αλλά δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται, τι έχει γίνει με την οικονομική κρίση. Τώρα θα πω κάτι πολύ σοβαρό. Απλά γίνονται πολλές δουλειές που μετά δεν φτάνουν μέχρι τέλους. Κατάλαβες. Δηλαδή σκέψου, ας πούμε τώρα. Συζητάς κάτι, αλλά μετά στα χρήματα χαλάει. Όχι, μπορεί να μην γίνει καν η παράσταση. Καταλαβες. Δηλαδή πολλά πράγματα που μπορεί να ακυρωθούν. Οπότε ακόμα είναι πολύ νωρίς για το χειμώνα για να ξέρω. Δηλαδή και να το ξέρα πολύ επίσημα, πάλι δεν θα είχα υπογράψει. Οπότε μέχρι να υπογράψεις, όπως ξέρεις κι εσύ. Αυτό που μου λες όμως είναι λίγο περίεργο με ποια έννοια. Δηλαδή, μπορεί να συμφωνήσεις να έρθει ο Σεπτέμβρης, γιατί Οκτώβρη δεν ξεκινούν τα θέατρα. Ξέρεις τώρα, κοίτα, έχουμε Απρίλιο. Συνήθως φαντάζομαι τώρα για το Σεπτέμβριο. Ας πούμε, δηλαδή, εγώ πέρυσι, ας πούμε, γι' αυτό, παρόλο που το ήξερα από περίπου Φλεβάρι-Μάρτιο ότι θα είμαι σε αυτή τη δουλειά, υπέγραψα Ιούνιο-Ιούλιο. Άρα το καλοκαίρι θα υπογράψεις. Δεν θα το αφήσεις για φθινόπωρο, γιατί μετά μένεις ξεκρέμαστος. Όχι. Καλά, ναι, μπορεί να τύχει βέβαια και αυτό, θέλω να σου πω. Γιατί... εντάξει, αυτό είναι τραγικό. Καλά, σε όλες τις δουλειές είναι, παιδί μου. Κυρίως εσείς στο οποίο όμως, Μαρία μου, έχετε τεράστιο θέμα σε αυτό. Νομίζω ότι οι τεχνικοί έχουν περισσότερο πρόβλημα, θέλω να σου πω. Από τους... καλά, και εμείς, απλά ξέρεις τι γίνεται. Εμείς είχαμε συνηθίσει πάντα, ρε παιδί μου, γιατί ψάχναμε τρεις φορές το χρόνο για δουλειά. Αλλά τώρα με την κρίση έχουν γίνει πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Απλά εγώ ήμουν φοβερά τυχερή λόγω τηλεόρασης και επειδή έπεσα πάνω στην κρίση, ας πούμε, που με θυμάται ο κόσμος και οι άνθρωποι που δουλεύουν στο χώρο αυτό. Αγάπη, εγώ να σου πω κάτι από την εμπειρία μου, την τηλεοπτική. Είναι δύσκολο, έχεις δίκιο. Τι? Είναι δύσκολο πολύ. Ναι, από την εμπειρία μου τηλεοπτική, όσοι ηθοποιοί έρχονται ή εδώ ή στο πρωινό και εκτός αέρα, ρε παιδί μου, και στον αέρα βέβαια, δεν το κρύβουν, που τους ρωτάμε, μας λένε ότι δεν έχουμε πληρωθεί από την τάδε δουλειά. Δηλαδή γίνονται, ας πούμε, σύρια στην τηλεόραση και τα πιο πολλά είναι απλήρωτα. Ακόμα και μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για λίγους μήνες, μιλάμε για χρόνια. Ναι, έτσι. Έχεις δίκιο. Απλά μιλάμε τώρα για μια δουλειά που ούτως ή άλλως, ας πούμε, και θεατρικά υπήρχε μια μεγάλη πιθανότητα να μην πληρωθείς. Εγώ δηλαδή έχω κάνει άπειρες θεατρικές δουλειές που δεν έχω πληρωθεί ποτέ. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί πας είτε με ποσοστό. Επί των εισπράξεων. Ναι, και που δεν υπάρχουν εισπράξεις. Γιατί τι νομίζω, θα πάνε όλα τα θέατρα καλά. Δηλαδή, όχι. Προφανώς δεν θα είμαι με ποσοστό στο θέατρο, αλλά και κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή εκεί μπορεί, υπάρχει μια εταιρεία από πίσω, υπάρχει μια παραγωγή. Αλλά σε διάφορα όλα αυτά με τις ομάδες που κάνουμε, που όταν είσαι νέος ξεκινάς πολύ με ομάδες. Γιατί δεν είναι, ποιος θα σε πάρει. Οπότε με τις ομάδες και με όλο αυτό είναι πολύ κοινό. Δηλαδή πολύ κοινή παραδοχή ότι δεν θα πληρωθείς. Ή θα κάνεις μια ταινία στον κινηματογράφο που μπορεί να μην πληρωθείς. Δεν σου ζητώ για μικρού ταινίες ή οτιδήποτε. Αυτά και εγώ θεωρώ ότι είναι χωρίς αμοιβές. Έτσι στο μυαλό μου τα έχω. Τα έχεις στο μυαλό σου. Αλλά όταν είχε έρθει, ας πούμε, η Τόνια Σωτηροπούλου εδώ πέρα στην Ελλάδα. Που... στο προηγούμενο, νομίζω, το περσινό Mad Walk, και είχαμε πάρει μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο του 106,2 Μαντρίριο. Το είπα κιόλας. Μου έλεγε, ας πούμε, ότι ήταν τρελά τα ποσά που έπαιρνα, ας πούμε, για μια μικρού μήκους ταινία. 5.000 λίρες. Για μια μικρού μήκους ταινία. Εκεί. Μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία, ε. Εντάξει, ναι. Και για ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Μακριά εντελώς από τη δική μας την. Να το πω έτσι, την πραγματικότητα. Μακάρι όλο αυτό το πράγμα να. Πώς το λένε, να γυρίσει, ρε παιδάκι μου. Νομίζω ότι τώρα κάτι πάει να γίνει τουλάχιστον με τα σύριαλ και με αυτά. Το εύχομαι. Μακάρι. Λοιπόν, είπαμε τηλεοπτικά. Ναι. Πες μου τι γίνεται με τα παντελόνια κάτω. Με τα παντελόνια είναι δεύτερη χρονιά, έτσι, δεύτερη σεζόν. Ναι, ναι. Ξεκινήσατε στα. Ναι, κάναμε Οκτώβριο 5-6 επεισόδια και τώρα ξεκινάμε πάλι. Ξεκινήσαμε. Τα παντελόνια είναι αυτό που. Είναι μια οικογενειακή κωμωδία. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο το κλίμα. Ο Βασίλης Οθωμόπουλος είναι ο Θεός ο απόλυτος. Γενικά είναι πολύ ωραία. Είμαστε καλά γιατί είμαστε και σε μια εταιρεία παραγωγής που. Πάει καλά. Αυτό πήγα να πω, πληρώνεστε, εντάξει. Ναι, πάει καλά. Ρε, είχε ακουστεί φήμη και για το Παρτάλι. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχεις γιατί δεν είμαι μέσα. Εννοείται πως δεν είσαι μέσα, απλά ακούγεται παντού ότι οι άνθρωποι στο Παρτάλι, ζητώ συγγνώμη αν δεν ισχύει, απλά το έχω ακούσει από πολλές διαφορετικές τέτοιες, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, μιλάμε τώρα για ένα σερβ που κάνει 50-60% και ότι υπάρχει και εκεί πέρα θέμα. Δηλαδή, ναι. Πραγματικά τρελαίνεσαι, λες ότι αν έχεις και τέτοια επιτυχία και δεν πληρώνεσαι, τι θα συμβεί.
Ναι, απλά δεν έχει σχέση ξέρεις, τώρα, η επιτυχία με το αν θα πληρωθείς ή όχι. Γιατί αυτά που θα πάρεις, ας πούμε, δηλαδή η επιτυχία, η μεγάλη τηλεθέαση κάνει καλό στο κανάλι για τις διαφημίσεις. Άρα οι διαφημίσεις λοιπόν είναι σπράξεις, βρε Μαρία μου. Ναι, αλλά οι διαφημίσεις δεν πάνε άμεσα στην εταιρεία. Είναι ένα πολύ μεγάλο μπλέξιμο και ένα τεράστιο σύμπλεγμα. Δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι το διαφημιστικό σλότ για το κάτω παρτάλι είναι ακριβό. Δηλαδή για να διαφημιστείς την ώρα που παίζεις το παρτάλι, σίγουρα είναι ακριβή διαφημίση. Προφανώς. Νομίζω ότι πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή το πιο. Ακριβό σλότ. Ναι, δηλαδή με τη μεγαλύτερη. Σλότ είναι, ξέρετε, η ώρα που παίζουν οι διαφημίσεις στα προγράμματα των καναλιών. Να κάνει τη μεγαλύτερη θεματικότητα αυτή τη στιγμή το παρτάλι από όλα, από τα πάντα, έτσι. Από όλες τις εκπομπές, λογικά. Ναι. Γιατί χτυπάει κάτι 60, κάτι τέτοια. Ναι, είναι αυτό κάθε μέρα. Δηλαδή κάθε μέρα, συγγνώμη, κάθε εβδομάδα. Τι πες. Και σε επανάληψη λέω, χτυπάει πάρα πολύ καλά νούμερα. Ναι, αναλυτικά τόσο πολύ δεν ξέρω. Απλά το λέω με αφορμή αυτό που είχε ακουστεί. Ναι, δεν έχω ιδέα. Ναι, τι να πω. Απ' την άλλη, βέβαια, είχα δει κάποιους από το σύλλογο και τους είχα ρωτήσει και μου είπαν: OK, ότι τα πράγματα είναι καλά, αλλά γενικά το ακούω πολύ έντονα. Και ότι υπάρχει γενικός. Κοίτα, ούτως ή άλλως, εμείς οι ηθοποιοί πληρωνόμασταν 6 μήνες ή 8 μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου. Το ξέρω, αυτό 6 μήνες ήξερα εγώ. Οπότε, ούτως ή άλλως, τα παιδιά ίσως να είναι κάπου τώρα να αρχίσουν να πληρώνονται, γιατί ξεκίνησαν κάτι του τύπου Νοέμβριο γυρίσματα. Του πρώτου επεισοδίου που προβλήθηκε ή που γυρίστηκε. Που προβλήθηκε. Αν προβλήθηκε, αγάπη μου. Α, που προβλήθηκε, μπράβο, προβλήθηκε τώρα. Τι λες, παιδί μου, το Φλεβάρι ξεκίνησε το παρτάλι. Ναι, έχεις δίκιο. Άρα θα πληρωθούν το Σεπτέμβριο, μου λες. Το πρώτο που προβλήθηκε. Είναι 6 μήνες μετά την προβολή. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν κάνει κανένα ειδικό deal με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Πάντως αυτό που συνηθίζεται είναι 6 μήνες μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου. Ας αφήσουμε το παρτάλι που συζητάμε για τους άλλους. Γιατί δεν θυμίζω εγώ τους ξένους. Έλα, εντάξει, όλοι φίλοι είστε. Λοιπόν, Παντελόνια κάτω, μέχρι πότε πηγαίνει. Πάει μέχρι τέλος σεζόν. Τώρα είμαστε σε ποιο επεισόδιο πρέπει να είμαστε, χθες το βλέπα. Είμαστε τρίτη κάθε Τρίτη 11 και 20 το βράδυ. Αλλά τώρα πρέπει να έχουμε ακόμα 5-6 επεισόδια. 7. Μέχρι το τέλος σεζόν πάει. Τέλος σεζόν, okay. Για του χρόνου παίζει να συνεχιστεί, γνωρίζετε κάτι. Νομίζω ότι δεν θα συνεχιστεί, από ό,τι ξέρω. Άρα θα τερματίσει, δηλαδή. Θα τερματίσει. Νομίζω εμείς γυρίσαμε, δηλαδή, κάναμε τελευταία γυρίσματα πολύ πανηγυρικά ως τελευταίο επεισόδιο. Α, τα έχετε δει γυρίσει. Ναι, τώρα κάνουμε. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα γυρισμάτων. Α, ωραία, εντάξει. Τα φιλιά μου σε όλους. Εντάξει, τι δες. Λοιπόν, Μαράκι μου, όταν επιστρέψουμε, ναι. Θα έρθει σε δυσάρεστη θέση να μπει στο εξομολογητήριο. Το τρέμω. Γιατί? Γιατί έχω δει τα χειρότερα να συμβαίνουν εκεί μέσα. Κοίταξε, θέλω να είσαι ειλικρινής και σεξουάλα. Θέλω να βγάλεις. Εγώ δεν θα πω πολλά, παιδιά, για τη Μαρία. Εγώ δεν θα πω τίποτα βασικά για τη Μαρία στο εξομολογητήριο. Την αφήσω να τα πει μόνη της. Απλά ένα πράγμα θα σας πω. Η Μαρία είναι πολύ σεξουάλα. Μόνο αυτό σας λέω. Οπότε το εξομολογητήριο. Οπότε θέλω στο εξομολογητήριο να πρωταγωνιστήσεις. Μόνο αυτό σου λέω. Αν μου είσαι με το ναι και το όχι, θα με ξενερώσεις φρικτά. Κοίτα, ο ψυχολογικός εκβιασμός, ο χειριστικός ο άνθρωπος. Θέλω να βγάλεις τη. Και το μικρόφωνο. Τη Μαρία που όλοι αγαπάμε, ρε παιδί μου. Αυτή τη σεξουάλα τη Μαρία. Αυτό δηλαδή που βλέπει Μαρία Κωνσταντάκη και δίπλα γκρέι σεξουάλα. Έτσι. Επιστρέφουμε σε λίγο. Αυτά είναι τα ωραία. Είμαστε και πάλι εδώ με την αμαρτωλή Μαρία Κωνσταντάκη. Από τώρα σας το λέω την αμαρτωλή, αλλά παρόλα αυτά θα της δώσω την ευκαιρία να κάνει έναν ωραίο εξαγνισμό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Μαράκι μου, επειδή είναι η πρώτη σου φορά στο εξομολογητήριο, να σου πω και εσένα. Γιατί κάνεις έτσι, παιδί μου. Μακριά από μας, για πες. Λοιπόν, εδώ έρχονται οι καλεσμένοι και τους κρίνουμε για την ειλικρίνειά τους, όχι για τις πράξεις τους. Θέλουμε να είσαι ειλικρινής, εντάξει. Μετά τους κρίνουν οι υπόλοιποι για τις πράξεις τους. Τις άλλες εκπομπές. Μ' αρέσει αυτό που είπες. Ωραίο είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, θέλω να είσαι ειλικρινής. Η πρώτη ερώτηση είναι η ίδια σε όλους. Oh. Έχω το σεξ, έχω τον ύπνο, έχω το φαγητό. Θέλω να μου τα βάλεις στη σωστή σειρά. Να τους δώσεις τη δική σου προτεραιότητα. Ύπνο, σεξ, φαγητό. Ύπνος είναι το ένα. Το καλύτερο δηλαδή. Το καλύτερο εννοεί, ναι. Νομίζω πως ναι. Ένα ο ύπνος, δύο το σεξ είπες. Ναι. Και τρία το φαγητό. Γιατί ο ύπνος είναι πάντα καλός. Το σεξ μπορεί και να μην είναι πάντα καλό. Ωραίο. Το φαγητό δεν. Εντάξει, μόνο δεν σε νοιάζει πολύ. Ναι. Δεν είσαι του φαγητού πολύ, φαίνεται κιόλας. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι άμα με βάλεις ένα τραπέζι, ρε παιδί μου, θα κάτσω. Δηλαδή, μου αρέσει. Το τέλειο με το φαγητό είναι ότι όταν στο στρώνουν, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει να το φτιάχνω εγώ. Μου αρέσει να με υπηρετούν, καταλαβαίνεις αυτό. Μάστα. Α, είσαι τεμπέλα δηλαδή. Ναι, πολύ, πάρα πολύ. Σιγά λοιπόν, μην παντρευτούμε κιόλας. Λοιπόν. Α, μην τα λες αυτά! Λοιπόν, έρχεται μια γυναίκα εκεί που είσαι σε ένα μπαράκι κτλ. Και σου την πέφτει. Φαντάζομαι τι έχει συμβεί. Καλά, εντάξει. Πώς το αντιμετωπίζεις. Είμαι γιατί είμαι και πολύ σεξι, έτσι. Πώς το αντιμετωπίζεις, κουκλίτσα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω ότι δεν μπορούσε να αντισταθείς, αλλά δεν γίνεται. Βέβαια τώρα. Μισό λεπτό βέβαια. Η Αντζελίνα Τζολί, α πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ. Όμως. Τώρα, αν έρχονταν η Αντζελίνα Τζολί,
Τώρα, συγγνώμη, δεν είναι λίγο βλακία να σου έρθει η Αντζελίνα Τζολί και μετά να τη πει εσύ όχι. Θα πει δηλαδή, εγώ θα έρθω και θα σου πω Θέμη μου την έπεισε η Αντζελίνα Τζολί και είπα όχι. Θα με θεωρήσει τελείω. Η αλήθεια θα σε βρίσω λίγο. Αυτό σου λέω. Αυτό. Κάτι για την Αντζελίνα μπορεί και να κάνει κανένα φυλάκι. Καμία στην Ελλάδα, όλο του πεταματού, μόνο Αντζελίνα. Καμιά ωραία γυναίκα, μια δούξα νομικού. Σκέφτο. Α, δεν μ' αρέσουν οι ξαφιέ. Κατερίνα Στικούδη. Α, η Κατερίνα Στικούδη είναι ωραία. Γιατί δεν τη σκέφτηκα μέσα. Είναι κούκλα, είναι πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να εκτεθώ, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη. Δεκτό. Πολύ ωραία, πολύ κούκλα. Αλληλούια, 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 παιδιά. Λοιπόν, επειδή είπαμε για τη Στικούδη, να σου πω ότι όταν είχε έρθει η Στικούδη στην εκπομπή, μου είχε αποκαλύψει ότι με τον αγαπημένο της έχει κάνει sex tape. Ξέρεις, φαντάζομαι ότι είναι το sex tape. Βέβαια, ξέρω λοιπόν, αγγλικά. Τώρα, ειδικά με τα smartphones, που είναι πολύ εύκολο, δεν βάζεις κάμερα. Βάζεις το smartphone που τραβάει φοβερά βιντεάκια, ναι. Το βάζεις εκεί απέναντι από το κρεβάτι όπου βρίσκεσαι και κάνεις ό,τι γουστάρεις. Μπράβο το Κατερίνα. Λοιπόν, δεν θα σε ρωτήσω αν έχεις κάνει sex tape, θα σε ρωτήσω πόσα sex tape έχεις κάνει. Γιατί το θεωρώ δεδομένο ότι εσύ έχεις κάνει sex tape. Κοίτα να δεις τώρα. Έχει σχέση με τον άλλο να μας εμπνέει. Κατάλαβες. Γιατί μπορεί να είσαι και σε μία μακροχρόνια σχέση και να μην σε εμπνέει ο άλλος καθόλου. Εσύ δεν έχεις κάνει από ό,τι γνωρίζω μακροχρόνιες πολλές σχέσεις. Δεν ξέρεις πολύ καλά. Πολλές χαρά, όχι. Πολλές όχι. Δεν να ξέρω μια χαρά ότι τους άλλαζες κάθε εβδομάδα που σε έβλεπα και τα λοιπά στο κινητό. Παίζανε φωτογραφίες μέσα από τα αγοράκια σου. Η αλήθεια είναι ότι είμαι περισσότερο διμινάκιας. Διμινάκιας. Γιατί στο δίμηνο καταλαβαίνεις αν ο άλλος είναι κάτι. Κάνει. Δηλαδή, ναι, αν παιδί μου πρέπει να συνεχίσει ας πούμε, τη σχέση ή όχι. Πώς ας πούμε με σένα που είναι τόσα χρόνια αυτή τη σχέση και έχω αποφασίσει ότι ναι, ναι, κατάλαβες που έχουμε περάσει το δίμηνο. Αλλά είναι μονομερός αυτό που νιώθεις, έτσι είναι από σένα μόνο. Γι' αυτό θα σου έρθει το sex tape, καταλαβαίνεις. Σου κάνω εγώ ένα ωραιότατο τώρα που έχω και καινούργιο κινητό smartphone με ωραία κάμερα για να σε ψήσω. Έχεις κάνει ποτέ ή όχι. Έλα μωρέ τώρα, όλοι έχουν κάνει. Δηλαδή, άμα βρεθεί κάποιος άνθρωπος πάνω από τα 28 και σου πει. Που η Κατερίνα είναι και πιο μικρή, νομίζω κιόλας. Να σου πω, μισό. Εδώ έχω μία μικρή ένσταση. Διότι τις προάλλες, άκουσε με λίγο, ρε παιδί μου. Τις προάλλες είχε έρθει εδώ η Σινατσάκη. Εντάξει, δεν λέω την Αγία Σινατσάκη, το έχει αστείο. Αλλά μου είπε κάτι που εγώ το ενστερνίζομαι. Γιατί μου λέει, ναι, μεν, αλλά φοβάμαι. Γιατί πλέον με την τεχνολογία είναι πολύ εύκολο ή να διαρρεύσει κάτι, να κάνει ένα upload κατά λάθος κτλ. Υπάρχει αυτός ο φόβος. Και αυτό το δέχομαι. Με αυτή την έννοια το λέω. Κοίτανε τώρα. Εγώ συνήθως τώρα με τους ανθρώπους που κάνουν τέτοια πράγματα τους εμπιστεύομαι. Η αλήθεια είναι. Okay. Τώρα τι να σου πω. Όχι, εγώ απαντάω σε αυτό που είπες ότι αν είσαι πάνω από 28 και δεν έχεις κάνει, ότι κάτι συμβαίνει. Δεν συμφωνώ σε αυτό, γιατί θα μπορούσε κάποιος πραγματικά να θέλει να φοβάται. Ναι, μου εντάξει τώρα, αλλά είσαι σε μια μακροχρόνια. Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι, okay, μπορεί. Εγώ νομίζω ότι έχει σχέση πάρα πολύ με το αν σε εμπνέει όλο ή όχι. Τα δικά σου που τα φυλάζει, sex tape, για να ξέρω. Τα δικά σου τα sex tape που τα φυλάζει. Δεν έχω, χάνε το ήχο. Που τα φυλάω. Στο κομμωδίνο, στο δεύτερο σιρτάρι, πού είναι. Κοίτα να δει τώρα, φαντάζομαι. Τα έχει σβήσει. Όχι. Εξαρτάται τώρα. Άμα είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με τη μόδα και το θεωρώ πολύ ότι στιλιστικά είναι πίσω. Όχι, δεν τα έχει κατάλληλα αξεσουάρ, το σβήνω. Δεν μπορώ να είμαι τώρα με τα παλιά κομμάτια, με τα παλιά αξεσουάρ. Δεν αντέχω. Αν είναι ένα κομμάτι κλασικό, το αφήνω. Γιατί είσαι εντυμένη. Το μαλλί εννοεί προφανώ. Όχι, κλασικό εννοώ και σαν ερμηνεία, σαν όπου λέει έχει αλλάξει τα έπιπλα, τα κομμωδίνα με τις χρονιές. Να μην φαίνονται οι εποχές. Ξέρεις, οι εποχές, όλα αυτά. Επικαιρότητα από πίσω, δηλαδή. Α, Χριστέ μου, να είμαστε καλά, δεκτό, δεκτό. Δηλαδή, αν είσαι τώρα σε... Κοπικά, δεν σταματάς και ποτέ να μιλάς, εντάξει. Από ό,τι κατάλαβα, έχεις κάνει 15 sex tape, ας πούμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αλήθεια. Ποια είναι η μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει σε μία σχέση. Δηλαδή, να κοιτάξεις κινητό, τηλέφωνο, να παρακολουθεί. Κινητά, τηλέφωνα, Facebook και τέτοια τα έχω κάνει. Και ιδίως τα κάνω με τόσο χαριτωμένο τρόπο. Και του λέω: κοίτα, δείτε τώρα, θα κοιτάξει το κινητό σου. Μπροστά του. Καταλαβαίνω, όταν το κάνει τόσο χαριτωμένα, σου λέει ο άλλος: έλα τώρα, δεν θα το κάνει. Δεν το κάνω, δεν θα το κάνει. Θα το κάνω. Το βλέπει. Δεν έχω παρακολουθήσει. Γιατί εντάξει τώρα, όσο μου είμαι και λίγο τεμπέλα. Δεν έχω μπει δηλαδή στη διαδικασία. Αλλά νομίζω τώρα με τα τηλέφωνα και με όλη αυτή την τεχνολογία μπορεί να καταλάβει αν κάτι τρέχει. Τσεκάρει το τηλέφωνο δηλαδή. Τσεκάρω το τηλέφωνο. Και αν το τηλέφωνο έχει κωδικό. Πώς το βρίσκεις. Τώρα αυτό έχει γίνει μεγάλη βλακία τώρα με αυτά με τους κωδικούς. Ναι. Κοίτα να δεις. Όταν ήμουν σε σχέση τέλος πάντων μεγάλη και υπήρχε το αντίστοιχο, είχα πει: γιατί θες κωδικό. Τι κωδικό. Γιατί εγώ να μην τον ξέρω τον κωδικό. Οπότε όταν το λες του αλλού έτσι, ξέρεις και τον κωδικό. Ήξερα δηλαδή τους κωδικούς σε Facebook και mail και τέτοια. Οπότε βαριόμουν εγώ. Αλλά αυτό το θεωρώ εγώ απαράδεκτο. Γιατί, είναι, να σου δώσει, γιατί να σου δώσει τον κωδικό του Facebook. Γιατί είναι ο άνθρωπο και τον εμπιστεύεται. Για ποιο λόγο. Το Facebook δεν είναι κάτι τη ψυχαγωγία. Δεν είναι κάτι σημαντικό σοβαρό για να πρέπει να έχει τον κωδικό. Ναι.
Είναι κάτι προσωπικό. Ναι, ναι. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Τα καταδικάζω όλα, αλλά τα κάνω. Ασταμάτητα. Στο Facebook έχεις τίποτα κάτι περίεργο να πεις, όπα, κάτι παίζει εδώ ή όχι? Ναι, ξέρεις τι γίνεται, μωρέ μου. Έχει σχέση πάρα πολύ με την εμπιστοσύνη που έχεις στον άλλον. Δηλαδή, εγώ, αυτός ήταν ο φίλος μου, φλέρταρε κανονικά στο Facebook. Δηλαδή, έβλεπε σε κάτι, έλεγε σε κάτι κοπές. Ήταν, ξέρω εγώ, αυτό σε ένα νησί και τη έλεγε. Θα ήθελα να σου είναι εδώ. Αχ, ωραία θα ήταν να σου είναι εδώ. Το θεωρούσα σοβαρό όμως. Κάτι νομίζω ότι φύτρωνε και εσύ απλά δεν το... Ναι, νομίζω ότι έχει σχέσει πολύ με την ασφάλεια ή την ανασφάλεια που σου δημιουργεί ο άλλος. Οκ, δεκτό. Θέλω να μου πεις έναν Έλληνα για τον οποίο θα κάνεις τα πάντα για να περάσει μια βραδιά μαζί του. Έναν Έλληνα. Μπορείς να πεις και παντρεμένο με την έννοια ότι μιλάμε, είναι υποθετική ερώτηση. Αν ο παντρεμένος ήταν ελεύθερος δηλαδή, έτσι. Δεν θα σου πω Έλληνα. Δεν μ' αρέσει κανένας τόσο πολύ. Κανένας τι? Έλληνας που δεν μ' αρέσει τόσο πολύ. Αλήθεια. Δηλαδή που θα κάνω. Αλλά ας πούμε για παράδειγμα, έχω πολύ μεγάλη πόρωση με τον Robert Downey Jr. Έχω πολύ μεγάλο θέμα με αυτόν τον τύπο. Ο οποίος είναι λίγο αλάνι. Ναι. Είναι αλανάκι, όχι λίγο, πολύ θα έλεγα ότι είναι. Επίσης μου αρέσουν λίγο οι περίεργες φάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, μου αρέσει τώρα πριν από μια δεκαετία, όταν ξέρω εγώ ήταν 67, μου αρέσει πάρα πολύ ο David Bowie. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Όπως είναι. Μ' αρέσει ο Nick Cave, ο Iggy Pop. Δηλαδή, μου αρέσουν λίγο βρώμικες φάτσες. Δεν μου αρέσουν δηλαδή πολύ ωραίοι. Οπότε... Νομίζω ότι σε ηθοποιούς όλοι αυτοί είναι ο Downey Jr. ίσως ή ο Johnny Depp. Ο Τζόνι Ντεπ δεν μ' αρέσει πολύ. Ο Ρόμπερτ όμως μ' αρέσει πολύ. Και ο Τζόνι πάντως είναι εναλλακτικός. Είναι και αυτός αλάνι. Έτσι δείχνει. Δεν μ' αρέσουν πολύ οι εναλλακτικοί. Σε λίγο θα μου πεις και τον Τσίπρα που είναι εναλλακτικός. Δεν μ' αρέσουν όλοι. Είπα εγώ ότι ο Τσίπρας είναι εναλλακτικός. Εντάξει. Εσύ το είπες ότι είναι ο Τσίπρας εναλλακτικός, όχι εγώ. Έχει κάνει και τις πυρετές της Καραϊβικής ο Τζόνι Ντεπ. Τόσο είναι και αυτός. Ο Τσίπρας τι έχει κάνει. Μην το πεις. Αντιπολίτευση. Εντάξει, και ο Downey Jr. έχει κάνει το τέτοιο ρεσί. Το Iron Man. Που είναι ό,τι πιο εμπορικό υπάρχει. Και εσύ τι μου λες. Και με συνέχεια Iron Man 2, νομίζω τώρα και 3. Δεν έχω πρόβλημα με το αν ο άνθρωπος είναι εμπορικός. Ίσα ίσα το ανέφερες για το. Να φέρει και κανένα φαγητό στο σπίτι. Δεν έχω τέτοια θέματα εγώ. Εγώ λέω απλά ότι σαν φάτσα μου αρέσει. Δεν είναι δηλαδή ότι μ' αρέσει. Τα πολλά λεφτά να ξέρεις. Είναι πάντα να τους βλέπεις να κάνουν τους heroes comic. Εκεί είναι το μεγάλο το box office στην Αμερική. Λοιπόν, δεκτό. Όλες αυτές τις εκπομπές που βγαίνουν στον αέρα και τα πρόσωπα τα οποία βγαίνουν στον αέρα, ναι. Σαν παρουσιαστές, σαν καλεσμένοι, δηλαδή συνάδελφοί σου ηθοποιοί, mm-hmm. παρουσιαστές, τραγουδιστές, mm-hmm. πολιτικοί, mm-hmm. Πανελίστες. Είναι ένα συνοθήλευμα από πάρα πολλούς ανθρώπους, δεκάδες, εκατοντάδες. Mm-hmm. Σε ποιον θα πήγαινες με το πολύ γλυκό σου χαμόγελο, γιατί το έχεις παιδί μου αυτό το γλυκό, mm-hmm. Νάνα, έτσι όπως σε βλέπω τώρα, γλυκά, γλυκά και τρυφερά, και σε ποιον θα πήγαινες και θα έλεγες σε ποια. Αν ήταν στο χέρι σου, βέβαια, και θα του κάνεις εδώ έτσι, κοιτά, στο μάκι του βλέπεις εδώ. Ναι. Και θα του έλεγες, θα της έλεγες, εντάξει, ξεκουράσου λίγο τώρα. Ξεκουράσου λίγο τώρα. Ναι, να πεις να ξεκουραστεί λίγο τώρα. Ναι, δηλαδή οτιδήποτε έχω γκώσει από την. Ναι, από όλο αυτό το πράγμα. Ναι, ρε παιδί μου, βλέπεις μια υπερβολή ή οτιδήποτε και λες, εντάξει, ξεκουράσου λίγο τώρα και ξανά πάλι του χρόνου. Και πολιτικούς έχω μέσα. Το πάντα. Α, το Βενιζέλο. Γιατί το Βενιζέλο? Γιατί έχει παραπάει το κακό. Τι εννοείς, έχει παραπάει το κακό, το πες με έναν τρόπο ότι... Δεν το εννοώ, όπως το λες εσύ. Δεν εννοούσα, έχει παραφάει το κακό, εννοούσα, έχει παραπάει το κακό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι... Θέλω να πω ότι οι υπόλοιποι κάνουν έναν αγώνα, δηλαδή ακόμα και ο Σαμαράς, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι πολύ ενάντια σε όλη αυτή την πολιτική που κάνει και σε όλο αυτό το πράγμα. Όμως είναι τα τελευταία χρόνια. Ο Βενιζέλος, όσα χρόνια το θυμάμαι, είναι σε μια κέρια θέση. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι έχει το όνειρό του να γίνει αρχηγός ενός κράτους, αλλά δεν γίνεται τώρα. Αφού σε αυτόν θα έλεγα να ξεκουραστεί. Ναι, αλλά τώρα έχουμε εκλογές. Τώρα να ξεκουραστεί ή μετά τις εκλογές? Κανονικά όλοι θέλουν ξεκούραση εκεί πέρα από πιο πριν, αλλά τέλος πάντων. Στο να κάτσει εκλογές και μετά. Ναι, λες και άμα το πω εγώ θα με ακούσει. Ο Βαγγέλης. Οκ, δεκτό. Είναι εύκολη βέβαια η απάντηση. Είναι εύκολη η απάντηση, MT. Ναι, εντάξει. Περίμενα να μου πεις κάτι άλλο, γιατί άλλοι καλεσμένοι λένε. Γιατί άλλοι καλεσμένοι κάθονται και λένε. Και λένε και για σένα. Όχι, μωρέ, τώρα να πούνε τώρα σε μένα, χαζομάρα. Να το δεχτώ εγώ. Γιατί ήταν... τρεις δουλίτσες κάνεις, τέσσερις, πέντε. Είναι εύκολη, σιγά μεγάλο και 20. Είναι εύκολη λύση να πεις τώρα για τον παρουσιαστή της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε λίγο πάλι πίσω στην αγαπημένη σου ενότητα σεξ. Mm. Θέλω να μου πεις το πιο ακραίο μέρος που έχεις κάνει ποτέ σεξ. Ακραίο για τα δικά σου δεδομένα. Α, σε νοσοκομείο. Μισό λεπτό. Δεν έχω. Μισό λεπτό. Σε νοσοκομείο. Μισό λεπτό. Δεν έχω κάνει σεξ σε νοσοκομείο. Έχω κάνει κάτι τύπου σαν ερωτικό παιχνίδι. Ήταν σε νοσοκομείο, απλά δίπλα, στο διπλανό κρεβάτι, υπήρχαν άλλοι ασθενείς. Δηλαδή. Χούφτωμα. Περίπου. Τέτοιο πράγμα. Υπήρχε η κουρτίνα ενδιάμεσα τουλάχιστον. Όχι, καθόμασταν όλοι και βλέπαμε τηλεόραση. Ο δίπλα ασθενής, δηλαδή, τι εννοείς, ήταν στην παρέα. Όχι.
Μέσα στον όλοι είχαμε βγάλει όλοι τα ρούχα μας, φαντάζεσαι. Τι? Όχι, ρε, πλάκα κάνω. Δίπλα ήταν ένα κρεβάτι με την οικογένεια και τον ασθενή. Και δίπλα ήμουν εγώ, στο διπλανό κρεβάτι. Δίπλα ήμουν εγώ με τον άνθρωπο αυτόν. Ναι, με το αγόρι σου. Ναι. Ή το μελλοντικό αγόρι σου. Ήθελα να ήταν κάποιο νοσοκόμο. Ή το γιατρό που. Αυτό. Μήπως ήταν νοσοκόμο που τον είδε, σου γυάλισε και. Πέρασετε όμορφα δύο μέρες, τρεις, τέσσερις, πόσο νοσηλεύτηκες. Μου του είπε να σου πω ένα μονόλογο. Όχι, δεν ήμουν εγώ η ασθενή. Τέλος πάντων, αυτό ήταν λοιπόν το πιο ακραίο νομίζω που έχω κάνει. Με την είναι ότι υπήρχαν θεατές πάρα πολύ κοντά οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν τίποτα. Και όλοι αυτό θα σα ρωτήσω. Πώς δεν αντιλήφθηκαν κάτι, αυτό θα σα ρωτήσω. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Αν δεν έχει κουρτίνα, τώρα έχω μείνει λίγο μακάκας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Θα σου δείξω. Χωρί. Κάτσε, χωράει το χέρι μου και από εδώ μέσα. Και βρίσκει τον τρόπο και περνάει. Όπω Χριστέ με αυτό να συμβεί, θα είναι σπούκι. Ξέρεις τύπου ειδικά εφέ. 3D effects κανονικά. Πώς γίνεται τώρα να είσαι με τον άλλο, στο, να πω τώρα τη λέξη, στον μπαλαμούτι και να μην σε πάρουν οι άλλοι χαμπάρι στο δίπλα κρεβάτι. Δεν είναι μπαλαμούτι, είναι, γίνεται κάτι, το χούφτωμα ας πούμε, από τη μέση και κάτω. Τι άλλο να πω πια, να το ζωγραφίσω, έλεος, οι μελισσούλες, τα λουδάκια, όλο αυτό το πράγμα, τι κάνουμε ναι, και λέω. Ναι, με τους άλλους δίπλα που δεν το καταλάβανε. Δεν το καταλάβανε, είχαν τον πόνο τους κι αυτοί με τον ασθενή. Θα είχες κουβέρτα από πάνω, κάτι θα είχες. Μια κουβερτούλα την είχαμε, νοσοκομείο είναι. Δεν είχε τώρα ακόμα σε κρίση τα νοσοκομεία που δεν έχουν ούτε ωρό ούτε γάζες. Είχαμε τότε κουβέρτες και ζεντόνια, όλα καλά. Αχ, παιδιά, Χριστέ μου, τι ακούω σήμερα. Ήμουν πάρα πολύ νέα. Νέα. Νέα και αμυαλή. Ναι, έχεις άγνοια κινδύνου όταν είσαι νέος αυτά. Δεν σε νοιάζει, δηλαδή, πραγματικά δεν σε ενδιαφέρει. Χριστέ μου, τι ακούω, παιδιά, βάλτε από πάνω. Θέλω τώρα να μου πεις μια συνεργασία σου, ναι, για την οποία είσαι περήφανη και μια που δεν θα την ξανάκανες. Δεν έχει υπάρξει συνεργασία που δεν θα την ξανάκανα. Ξαφνικά σταμάτησε να μιλάει. Γιατί προσπαθώ να σκεφτώ αν υπήρχε καμία συνεργασία που δεν θα την ξανάκανα. Νομίζω έχω υπάρξει εξαιρετικά τυχερή σε αυτό το πράγμα. Και δεν εννοώ μόνο αυτές τις γνωστές δηλαδή, που μετά από την τηλεόραση και το θέατρο. Εννοώ ότι και από την αρχή, ρε παιδί μου, είχε τύχει. Και στις ομάδες ήταν συνεργασίες που, υπήρχε πολύ καλό κλίμα, ήμουν είτε ικανοποιημένη, μπορεί να μην έπαιρνα λεφτά, αλλά δεν είναι για μένα το κριτήριο αυτό. Ωραία, καλύτερη συνεργασία. Η καλύτερη συνεργασία ήταν τηλεοπτικά, νομίζω, το Μίλα μου Βρώμικα, εξαιτίας του κλίματος ας πούμε, που υπήρχε με όλα τα παιδιά. Και θεατρικά, νομίζω, θεατρικά ως απόλυτη συγκυρία είναι η φετινή Υψηλή στα Αυτιά. Πολύ ωραία. Σε μία σχέση όταν είσαι ζηλεύεις. Ναι. Γιατί σε κόβω να ζηλεύεις λίγο, να είσαι λίγο αρρωστάκι. Ναι. Λοιπόν, έχεις υπάρξει. Πιάνουν παράνοιες, Χριστίνα. Αυτό, άκου την ερώτηση. με διευκολύνεις τρελά, γιατί η ερώτηση δεν είναι αν ζηλεύεις, είναι αν έχεις γίνει στόκερ κάποιου. Στόκερ είναι, ρε παιδί μου, τύπου να τον. Ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω εγώ τι είναι. Στο λεξικό λέγει εσένα. Έχεις κάνει κάτι περίεργο, ρε παιδί μου, λίγο αρρωστημένο στη φάση αυτή, έτσι να κυνηγήσεις κάποιον. Κοίτα να δεις. Περίμενε. Να το. Αναλύσουμε. Να δωρήσουμε τι θεωρείται στοκάρισμα. Λοιπόν, εάν ξέρεις ότι ένας πηγαίνει σε ένα μαγαζί και εσύ πηγαίνεις συνέχεια σε αυτό το μαγαζί, είναι στοκάρισμα αυτό. Αν πηγαίνεις για αυτόν. Ναι. Το έχω κάνει. Αυτό το έχω κάνει 2-3 φορές τουλάχιστον. Γιατί... 2-3 δεν είναι stalking. Όχι, δεν είναι το. Όχι, με 2-3 διαφορετικούς ανθρώπους. Δύο-τρεις φορές, όχι παιδί μου. Ενώ με δύο-τρεις, γιατί ευτυχώς μου αρέσουν πάντα αγόρια που είναι θαμώνες σε κάποιο μαγαζί. Οπότε δόξα σε ο Θεός. Είναι εύκολο να τους βλέπεις. Ναι, να τους εντοπίζεις, ρε παιδί μου, δεν σε ταλαιπωρούν. Μετά κάνω stalking σε όλα αυτά στα Facebook και σε αυτά. Πάρα πολύ όμως έντονο. Ναι. Πολύ, 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 πολύ. Σε όλα αυτά τα social media με έχουν καταστρέψει. Τσεκάρεις τα στοιχεία τους και το τι γράφουν και τα λοιπά. Φωτογραφίες, πια κάνει like, κάνουν... φωτογραφία, όλα τα πάντα. Χριστέ μου, έχεις χρόνο να το κάνεις και τώρα. Έχεις χρόνο. Δεν απαντώ. Όχι, βέβαια, δεν έχω χρόνο. Ναι, αλίμονο. Είμαι τόσο busy, εξάλλου. Με τα παντελόνια κάτω, παιδιά, break μισή ώρα, η Μαρία. Τι break, την ώρα του γυρίσματος, Μαρία, άσε το κινητό. Λοιπόν, δεκτό, ειλικρινά στα τι. Σου δίνουν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό για να κάνεις μια ολόγινη φωτογράφηση. Μεγάλο. Ξέρεις γιατί. Καλά, και ντρέπομαι λιγάκι. Δηλαδή δεν κάνω ούτε γυμνή στην παραλία, ας πούμε, εκτός κι αν είμαι σε ερημική παραλία. Δεν ξέρω εγώ με τους φίλους μου ή με το φίλο μου. Με το φίλο μου, δηλαδή. Με μια φίλη μου δεν θα πήγαινα ποτέ να κάνω με τους φίλους μου.
Αλλά το δεύτερο είναι, ρε παιδί μου, δεν μπορώ όλο αυτό το ρετούς και το φότοσο που γίνεται. Και επειδή ξέρω το κορμί μου και ξέρω και τις αδυναμίες του κορμιού μου, θα μου την έσπαγε τόσο πολύ μετά που θα βλέπα ένα καταπληκτικό κορμί και μετά θα βγαίνω στην παραλία και θα έλεγα τι ξεφτύλα είναι αυτή, τι ντροπή, ρε παιδί μου, που έχει την κοιτάει τη δάσου, που έχει το ένα σου, που έχει το θέμα σου και που έχει βγει έτσι. Καταλαβαίνετε, το θεωρώ πολύ μεγάλο ψέμα. Ναι, αλλά αν έχω κάποιο και σου έλεγε 200.000 ευρώ, θα εξακολουθούσε να πιστεύει αυτό. 200.000 ευρώ. Μα σου λέω μεγάλο ποσό. Δεν σου είπα 5.000. Και 5.000. Όχι. Να το ξεπουλήσω έτσι. Όχι, σου λέω ένα big ποσό. Από ό,τι βλέπω όλα αυτά που είπες καταρρύπτονται. Και θα λέγες τέλειο το φόντο σου, είμαι μια κούκλα. Εντάξει, καταλαβαίνω. Ναι, είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι. Περίμενε, 200.000 δεν ξέρω, αλλά αν το ανεβάζαμε λιγάκι το ποσό. Μα δουλεύει, δεν υπάρχει αυτό το ποσό σήμερα. 200.000. Ναι, σε παιχνίδια τώρα πάνε και του είναι 10.000 και 5. Ναι, ρε φίλε, αλλά μισό λεπτό. Και στην Κωνσταντάκη όμω δεν μπορεί να τη βρει ούτε στην παραλία ούτε πουθενά. Εντάξει, μπορεί. Αλλά λέμε για του άλλου. Κατάλαβε, κάτσε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σκεφτώ να σου πω τώρα γιατί θα σκεφτώ τώρα και τον υπηρώτη τώρα τον εργολάβο οικοδομών, τον πατέρα μου. Ναι, μωρέ. Εντάξει, εγώ πιστεύω θα το κάνω. Το χωριό. Αν με αγκάλει και σε κοίταξε. Βρωμό παπά. Δεκτό. Dancing with the stars. Καλά, όχι βόση, δεν είναι το βόση με σελεπίδης. Όχι, παιδί μου. Dancing with the stars. Your face sounds familiar, just the two of us. Δόξα τω Θεώ, έχουν γίνει πολλά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ως celebrity αν θα πήγαινες να δοκιμάσεις κάτι από αυτά και αν είναι ποιο. Δεν θα πήγαινε και θα σου πω γιατί. Καταρχάς δεν είμαι σε τίποτα τόσο καλή. Κατά δεύτερον, με πιάνουν τρομερά τα ανταγωνιστικά μου. Δηλαδή, όλα αυτά τα φιλανθρωπικά που λένε οι άνθρωποι και προφανώς τα πιστεύουν. Δεν θα πίστευα τίποτα. Θα ήθελα όλοι να εξαφανιστούν και εγώ να είμαι καλύτερη. Αλλά μπορεί εκεί να γνώριζες ένα αγοράκι που να σου άρεσε πολύ και ξαφνικά να αποκτούσε άλλο νόημα το παιχνίδι. Εντάξει, άμα ήταν έτσι, ναι, αλλά θα το υπογράψω αυτό πιο πριν στο συμβόλαιο. Όχι, αλλά ρε παιδί μου μπορεί να έχει. Ένα ενδιαφέρον εκεί. Εντάξει, καθαρίζω το επαγγελματικό κακά μου και τα προσωπικά μου. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Εντάξει. Πραγματικά δεν θα πήγαινα σου λέω για αυτό το λόγο. Γιατί δεν είμαι πουθενά τόσο καλή ώστε να πω ότι θα πάω και θα ασκήσω. Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν έβλεπα την Ντορέτα να χορεύει, ήταν τόσο θέα, τόσο κούκλα που έλεγα καλά έκανε. Δηλαδή, γιατί θυμάμαι, το συζήτηγε η Ντορέτα για το dancing όταν ήμασταν μαζί στις γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Δηλαδή, ένα χρόνο πριν γίνει τελικά. Και όταν πήγε τέλος πάντων και έλεγε ρε παιδί μου, θα πάω και θα είμαι πολύ καλή για όλα τα σχετικά γιατί όντως έχει πολύ καλές. Δηλαδή, πίστευε τότε ότι έχει καλή κίνηση. Ήταν τόσο θεά η γυναίκα που έπρεπε να το κάνει. Δεν είμαι εγώ σε κανένα επίπεδο. Και σου λέω, με πιάνει και ο ανταγωνισμός μου. Θα μου βγαίνει πολύ κακός χαρακτήρας. Μπορεί να έπεφτε μαλλιοξάσιμο δηλαδή, με κάποια από αυτές. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να. Οι γυναίκες μεταξύ τους στο dancing σε όλα. Σίγουρα τώρα θα θεωρούσε ότι κάποια είναι χειρότερη από μένα και τη βάλανε έχει καλύτερη βαθμολογία. Θα το έλεγες. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω θα φαινότανε. Μπορεί να δεν νομίζω ξέρω, που πολλοί το έχουν βέβαια, που πρέπει είναι με τα χαμόγελα έτσι. Πρέπει να πω στην παραγωγή του Αντένα οπωσδήποτε να σε ψήσουν να πας ένα dancing, θα γελάσουμε πάρα πολύ. Έχουν πάρει τηλέφωνα και διάφορα και από τον Αντένα. Και για το Your Face. Αλλά στο Your Face ξέρεις τι, δεν έχει πολύ ανταγωνισμό γιατί δεν φεύγει κανείς. Είναι όλοι κάθε εβδομάδα. Θα τον έβρισκα και εκεί τον ανταγωνισμό. Μην ναι, όχι, πέφτει, υπάρχει βαθμολόγια, βγαίνει πάντα κάποιο πρώτο. Ναι. Αλλά στο dancing που έχει και αποχωρήσει, εσύ θα σου να λουκούμι. Επίσης θέλω να σου πω ότι έχει και πολύ άγχος και πολύ στρες όλη αυτή η διαδικασία που δεν ξέρω αν θα την αντέχα. Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι κρίνεσαι από τον κόσμο, ότι κρίνεσαι από τους κριτές, ότι κάποια στιγμή θα φύγει. Μπορεί να σου βάζανε ένα χορευτή κούκλο, γιατί έχει και ωραία παιδιά όλα και γυναίκες και άντρες. Δεν είμαι τόσο λυσσασμένη. Είδες, τον ύπνο έβαλα πρώτα, μετά έβαλα το σεξ που μου το διπλά συνέχεια εκεί. Εντάξει, ο πάπα, οκ, δεκτό. Θες να με αποκαταστήσεις, πουλάκι μου. Να γλιτώσω γι' αυτό, για να μην είσαι κίνδυνος. Πάμε για την τελευταία μας ερώτηση. Θέλω να μου πεις αν έχεις υπάρξει τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση, είτε σαν θήτης, είτε σαν θύμα. Ναι. Θήτης μπαίνεις εσύ μέσα στη σχέση. Ναι. Θύμα. Κάτι φυτρώνει στο κεφάλι σου που έλεγες πριν. Ναι, ναι. Και τα δύο έχουν γίνει. Ναι. Απλά. Απλά γιατί κουράστηκα. Απλά γιατί πεινάω. Έλα. Μα εσύ δεν τρως. Εσύ δεν τρως. Θες να κοιμηθείς. Επειδή τώρα δεν κοιμηθήκα ούτε έκανα σεξ, πάω στην τρίτη με επιλογή. Στην αμέσως επόμενη. Έλα, αλληλούια, παρακαλώ πολύ. Επιστρέφουμε περισσότεροι. Μαρία Κωνσταντάκη. Φτάνουμε στο κλείσιμο, παρακαλώ. Εξοντωμένη, είμαι εξοντωμένη. Σιγά, μας δουλεύεις κανονικά. Μου βάλεις και τον τελευταίο χορό τραγούδι. Επίτηδες, Φτάνουμε στο κλείσιμο σιγά-σιγά. Μαράκι μου, πες μου λίγο τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου. Όταν δεν κομμενίζεις, τι κάνεις γενικότερα. Όταν δεν κομμενίζω και δεν τρώω χιλόπιτες από σένα. Ναι, καλά. Τι κάνω, τίποτα. Αυτά συγγνώμη τώρα που πήγα χιλόπιτες, να τη δώσω λίγο στον αέρα.
Είδε πριν από 3 χρόνια κάπου που δεν ξέρω που ήμασταν, είδε κάπου την αδερφή μου και πηγαίνει και τη κάνει. Γεια σου, τη λέει. Είμαι, τη λέει, η Μαρία Κωνσταντάκη. Τη κάνει η αδερφή μου. Ναι, στην αδερφή μου, γεια σου, Μαρία, κτλ. Λέει, θέλω να σου πω ότι είμαι ερευνητική του αδερφού σου. Εντάξει. Το κακό είναι ότι η αδερφή μου το πίστεψε. Με καλοδέχτηκε η οικογένεια. Ναι. Το πίστεψε και με έπιασε μετά τύπου συνωμοτικά. Είσαστε με τη Μαρία, κάτι μαζί, ξέρεις και τα λοιπά. Λέω, ποια Μαρία? Μου λέει την Κωνσταντάκη. Τη λέω, είσαι τρελή, τη λέω, παιδάκι μου. Δεν τη βλέπεις, λέω, την Κωνσταντάκη. Λέω, δεν βλέπεις, λέω, το μυαλό της, λέω, εδώ πέρα δεν το βλέπεις. Ότι από μακριά κάνει έτσι, ότι μπαίνει από εδώ και βγαίνει από εδώ. Αέρας που άνθρωπος που δεν μπαίνει πουθενά αέρας. Επίσης, θέλω να σου πω, η αδερφή σου μετά με είχε πετύχει σε ισορουχάδικο και μου λέει, το ξέρεις, ψωνίζουμε ισόρουχα. Εγώ ξέρεις για τον αραβωνιαστικό μου. Και αυτή και μου λέει, είμαι η αδερφή του Θέμη. Κουνιάδα. Ναι, η κουνιάδα. Χριστέ μου, Χριστέ μου, Χριστέ μου, δεν θέλω να τα ακούω αυτά. Λοιπόν, όταν εγκομενήθηκαν στον ελεύθερο χρόνο. Τίποτα, με τους φίλους μου αράζω, πάω κανένα σινεμαδάκι, βλέπω καμιά ταινία. Ξέρετε, sex, drugs, rock and roll, αυτά τα συνηθισμένα. Αυτό δεν είναι sex, drugs, rock and roll, είναι τίποτα ότι πιο ξενέρωτο μας έχεις πει. Του συνταξιούχου. Αυτό. Αυτά που κάνω εγώ βασικά. Αυτά που Γι' αυτό κάνω εγώ. Ταιριάζουμε, προσπαθώ να σε πείσω τόσα χρόνια, αλλά δεν θες, δεν έχεις κανένα παράξενο χόμπι, ρε παιδί μου, κάτι που να γουστάρεις, να κάνεις σκι για παράδειγμα. Α, όχι. Α, ναι, μαζί βοράχνες. Είσαι πιο ικανοποιημένος. Όχι, δεν έχω τίποτα παράξενο. Παιδιά, είπα κάτι κακό, είναι τρελή η κοπέλα. Πρέπει να μαζεύεις αράχνες για να είναι. Δηλαδή θα μπορούσες να κάνεις σκι. Να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, να πηγαίνεις στο βουνό και να κάνεις σκι τα δευτερότητα που έχεις ρεπό. Ξέρω εγώ τι θα κάνεις. Στον ελεύθερο χρόνο μου κάνω τατουάζ. Έχω 10. Για να δω. Έχω 10. Έχεις 10 τατουάζ. Ναι. Ορίστε, να το παράξενο. Έχεις χομπέτα τατού δηλαδή. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν κάνω τατουάζ στον ελεύθερο χρόνο, αλλά μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά τα έχω σε σημεία που δεν είναι καλυμμένα. Αυτό πήγα να πω, γιατί δεν έχω δει κανένα. Δει. Το ένα είναι εδώ, το καινούριο μου. Κοίτα, αλλά το έχω κάνει με τέτοιο τρόπο. Καρδιογράφημα αυτό. Ναι, είναι καρδιογράφημα που καταλήγει σε flatline. Μαρία, αλλά το έχω κάνει είναι σε τραγικό τρόπο. Αυτό που έχει κάνει εκεί. Γιατί? Έτσι. Για να μην φαίνεται πολύ για τα σύριαλ και για το θέατρο. Καταρχάς να σου πω, σε ποιον πήγε και το κάνει. Το έχει κάνει μισό. Είναι σαν να μην έχει χρώμα αυτό το πράγμα. Είναι μοβ. Αχ, με τη γεροντική ηλικία χάνουμε για το χρωματοψία. Είναι μοβ. Ρε παιδιά, δείξτε το σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πείτε μου αν έχω δίκιο ή άδικο που γελάτε. Είναι μοβ. Δεν είναι σαν γρατζουνιά. Επίτηδες, είναι μοβ. Γιατί τι όχι, ρε Μινά. Είναι σαν γρατζουνιά είναι, δεν είναι σαν κανονικό τατουάζ. Κοίτα όμως το γενικό που δεν φαίνεται, που δεν θα χρειάζεται εγώ τώρα να δυσκολευτώ, να δυσκολέψω τη μακιγιά στο επόμενο σύριαλ. Κατάλαβες, έτσι γίνονται οι καριέρες. Δεν είμαι σαν την Αντζέλινα Τζολί. Κοριτσάκι μου, ναι. Το κάνεις αυτό για να το γουστάρεις, το κάνεις για να μην φαίνεται στο σύριαλ. Το θέμα είναι να το κάνεις για να το γουστάρεις. Το κάνω για να το γουστάρω. Εγώ το βλέπω σε αυτήν την απόσταση. Εσύ τώρα και ο γέροντας δεν το βλέπεις. Καλό είναι. Συνδυάζω και τα δύο, κατάλαβες. Και ο γέροντας δεν το βλέπει και εγώ το βλέπω με νέα κοπέλα. Τι θες? Εντάξει, ακούσαμε και αυτό ότι Κωνσταντάκη είναι. Νέα κοπέλα. Είναι κοριτσάκι, εντάξει. Ας είμαι ευγενικός με την καλεσμένη μου, έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, οκ. Okay. Το δέχομαι λοιπόν. Έχεις κανένα παράξενο τατουάζ? Όχι, όχι. Τι εννοείς παράξενο, όχι. Αυτό είναι χαζομάρα. Άλλο. Συγγνώμη, σας άρεσε αυτό τώρα το καρδιογράφημα. Να ψηφίσουμε. Γιατί δεν ξέρεις καταρχάς τι σημαίνει το καρδιογράφημα. Που δεν θα σου πω, ούτε εσύ άλλες. Όλα τα τατουάζ είναι προσωπικά. Εννοείται ότι αυτό μας έλειπε να βλέπεις και κάτι στον δρόμο. Όχι, τι ωραίο να το κάνω. Εντάξει, ωραία, το δέχομαι. Κανένα παράξενο τατού έχεις? Α, έχω μια αράχνη. Όχι, παλιά καλά κάνω πάλι. Άντε πάλι με την αράχνη. Δεν έχω τίποτα. Βαρετά, βαρετά όλα, βαρετά. Έλα, είδες όμως το εξελομολογητήριο, δεν ήμουν τόσο βαρετή. Εντάξει. Και ναι και όχι τώρα που το σκέφτομαι. Δεν μου λες. Μια ζωή δύσκολος μου το παίζει. Θα σε ενδιέφερε η παρουσίαση μιας εκπομπής? Κοίτα να δεις τώρα. Επειδή πολλοί συναδελφοί σου, όχι πολλοί, πάρα πολλοί, και με επιτυχία οι περισσότεροι, ναι, κάνουν, ας πούμε, η Σμαράκη Δεκαρίδη τώρα κάνει πολύ ωραία, ναι, 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 αυτό το καινούργιο το παιχνίδι και τα λοιπά, το celebrity. Ναι. Ή Βίκη Σταυροπούλη παλιότερα, το Taxi Girl, έχουν κάνει τόσοι και τόσοι. Ναι. Κοίτα να δεις, αν αισθανόμουν ασφαλή στο περιβάλλον, γιατί είναι κάτι που αισθάνομαι ότι δεν το έχω απόλυτα, οπότε θα έπρεπε να αισθανθώ με την ένα μη γίνω ρόμπα, μα είναι να τα πάω καλά, καταλαβες. Μα με δουλεύεις, είσαι πάρα πολύ ετοιμόλογη και επικοινωνιακή. Για ποιο λόγο κάνεις ραδιόφωνο τότε? Ναι, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Το ραδιόφωνο όμως τελείωσε και κάνω από το 2005. Οπότε αισθάνομαι τώρα ούτε πάντα. Ούτε στο ραδιόφωνο αισθάνομαι ότι το έχω πάντα. Υπάρχουν μέρες που είμαι καλή, υπάρχουν μέρες που δεν είμαι καλή. Τέλος πάντων, θα δείξει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το σκέφτομαι περισσότερο σε σχέση με άλλες εποχές. Επειδή ακριβώς τα πράγματα έχουν γίνει λίγο κουλοβάχοντα και αυτά. Τι ώρα είσαι στο Mad Radio? 1:45. Λοιπόν, εγώ να σου πω την άκουγα ένα μεσημέρι και λέγε κάτι προστιχόλογα βάλει. Αποκλείεται. Ναι. Είχε μια έρευνα ερωτική, τι άλλο θα είχε. Και έλεγες και τα λοιπά και άρχισε παιδιά να λέει ότι η γκόμενα που έχει τον μπάζο
Και τον μπάζο, που κάτι τέτοια έλεγε. Αποκλείται να λέγα γκόμενα, δεν λέω ποτέ γκόμενα. Ναι, είπες κάτι για μπάζο, κάτι μπάζο λέω. Ναι. Αλλά μπάζο όμως θα ήταν χιουμοριστικό. Καλά, χιουμοριστικό, εντάξει ρε παιδί, αλλά λέγεις μια τύπου ερωτική τέτοια, τι κάνει αυτή με τον μπάζο. Τι θες μωρέ, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορείς να μιλήσεις ακριβώς, ήρθα στην εκπομπή σου και να μην μπορείς να μιλήσεις. Πρόσεχε τώρα, γιατί στο τελευταίο πλάνο θα σου φύγει αυτό και θα πάρει κάτι. Σταμάτα. Πες την ώρα που τα πάω στην εκπομπή μου. Θα πάθει κάτι το καρδιογράφημα, πρόσεχε. Όχι, μια χαρά. Εννοείται πως θα πάθει μια χαρά. Στο Mad Radio, μία με τέσσερις, μην τη χάνετε. Έσπασε και η φωνή. Μην τη χάνετε. Έχετε καταλάβει, έτσι. Τρεις λαλούν, δέκα χορεύουν και αντίστροφα. Δεν το συζητώ. Πες μου κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ στην τηλεόραση φέτος και κάτι που σου τη πάει. Κάτι που μου αρέσει πολύ στην τηλεόραση. Μου αρέσει πολύ το Παρτάλι. Μου αρέσει πολύ το The Voice. Μ' αρέσει πολύ το. Μ' αρέσει πολύ και η μοντέρνα οικογένεια. Νομίζω ότι είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Mm-hmm. Καλά, εντάξει, δεν θα μιλήσω τώρα για τα παντελόνια κάτω γιατί θα ήταν πολύ σικέ. Όχι, μπει τώρα το δικό σου. Ναι, εδώ από το δικό μου. Το μου δικό σου είναι ότι σου αρέσει. Αν μου τη πάει κάτι. Μου τη πάει που. Νομίζω φέτος μου την έσπαγε που ήταν τόσο πολλά talk shows. Πολλά με συνεδεύξει το βράδυ. Γιατί νομίζω ότι λίγα είναι αυτά που ξεχωρίζουν. Μιλάμε για ψυχαγωγία ή για πρετεντέρι. Όχι, ψυχαγωγία. Όχι δισογραφικά. Όχι. Α, και βέβαια είμαι πολύ μεγάλη φαν της Ελληνοφρένειας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, από τα talk shows έχουμε το Kardashian, έχουμε την Ναταλία, έχουμε το Θέμο. Έχουμε. Ποιο άλλο μου ξεφεύγει κάτι. Νομίζω αυτή που κάνει τη διαφορά από αυτά, νομίζω είναι η Γερμανού. Δηλαδή, μου αρέσει γιατί σε κάποιους καλεσμένους, τουλάχιστον όσο έχω παρακολουθήσει, κάνει ρε παιδί μου αρκετά αιχμηρές ερωτήσεις. Mm-hmm. Και μ' αρέσει αυτό. Καλά, πότε προλαβαίνω. Αν σωστά τώρα, ειδικά με το Voice, πάει πιο αργά το Ναταλάκι. Προλαβαίνω. Προλαβαίνω στο θέατρο να τη δεις. Τι πάει πιο αργά η γυναίκα που ξενύχθησε εκεί πέρα, μαύρα μάτια την επόμενη μέρα. Τι ώρα τελειώσε την προηγούμενη μία, φορά. Όχι, όχι, δύο. Μία και μία, κάτι. Μία και. Ναι. Γιατί τη γυρνάω εγώ συνήθως από το θέατρο και επειδή είναι Παρασκευή δεν βγαίνω, οπότε. Όχι, το μωρέ, το κορίτσι. Που λέει ταξιούχα δεν μπορεί να το κάνει. Παράσταση μετά. Όχι, το μωρή, μωρή, μωρή. Γι' αυτό. Λοιπόν, για πολύ λίγες μέρες ακόμα προλαβαίνετε να είτε ψηλού σταθιά και η αλήθεια σας το λέω είναι σπαρταριστή κομμωδία. Να πούμε γελάς με ποιους είναι λιγάκι, μπα και έφυγε κανένα πελατάκι. Βεβαίως, είναι με τη Βίκη Σταυροπούλη, τον Χρήστο τον Χατζηπαναγιώτη, τον Κώστα τον Αποστολάκη, τον Πάνο τον Βλάχο, τη Σοφία τη Μουτίδου, τον Θωμά τον Παλιούρα, τον Γιώργο τον Κοψιδά, τον Κωνσταντίνο. Τον Αργυρό. Όχι. Τον Κακούρη, σταμάτα. Τον Μάρκο τον Μπούγια, εγώ και έχουμε και ένα ζωντανό πιανίστα. Έναν πιανίστα που παίζει ζωντανό. Πολύ μεγάλο. Ζωντανό. Ζωντανό, αγόρι μου. Εσύ σε περίοδο κρίσης. Και τη Μίνα Δαμάκη, και τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Δεν είναι μόνο. Και τον Κώστα. Okay, εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι 12 άτομα. Μιλάμε και πολύ μεγάλο θίασο. Εγώ τρελάθηκα με τον τέτοιο, με τον Βλάχο. Αυτό που έκανε που δεν μπορούσε να μιλήσει, να πει τα. Ναι, εντάξει. Επίσης ο Βλάχος, θέλω να σα πω ότι κάποια στιγμή μένει και με τον Κυλιακό έξω. Όχι. Για να καταλάβετε ότι όταν έκανε το εξώφυλλο και τον κράξανε ότι δεν είναι έτσι. Είναι έτσι το αγόρι μου με τον Κυλιακό. Ό,τι του φανεί, του λέω στο φανεί. Όχι, γιατί. Μαράκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Να είσαι πάντα καλά. Σώα σας φρένας και να κρατά. Είπα να τονίσω το σώα σας φρένας. Και την επόμενη φορά που θα ξαναβρεθούμε να κάνεις κι άλλο τατουάζ. Να σε δω δηλαδή και στο άλλο το μπρατσάκι να ξέρεις. Την επόμενη φορά θα γράψω Θέμης ωραίος. Μπορεί για όχι για σένα, μπορεί για κάποιον άλλο Θέμη. Δεν υπάρχει μόνος άλλος, δεν υπάρχει άλλος ωραίος. Τότε Θέμης ωραίος εσύ. Υπέρηχο να κάνει υπέρηχο. Μπράβο, έχει καρδιογράφημα τώρα να κάνει υπέρηχο. Θέμη είναι δικό σου. Και από ό,τι και να κάνετε για τη συνέχεια, να το κάνετε και να περάσετε τέλεια. Βοήθειά μας, φιλάκια πολλά, πολλά, πολλά. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει, όσο γρήγορα περνάει.